Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι. Το ΚΚΕ παρακολουθεί και παρεμβαίνει σταθερά στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων. Στη χώρα μας, διαχρονικά, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων στη διαχείρισή τους προκαλεί σοβαρές συνέπειες, επιπτώσεις σε βάρος της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, με κύριο στόχο την εξυπηρέτηση υψηλών κερδών για το κεφάλαιο. Ταυτόχρονα, διαχείριση των στερεών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από την άρχουσα τάξη για την προώθηση της αντεργατικής της επίθεσης, για την πλήρη διάλυση των εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων. Ο αστικός σχεδιασμός και σε αυτό το ζήτημα καθορίζεται γενικά από τη φάση στην οποία βρίσκεται η καπιταλιστική οικονομία, από τους σχεδιασμούς των επιχειρηματικών ομίλων για την μεγιστοποίηση της κερδοφορίας τους, αλλά και για το άνοιγμα νέων πεδίων κερδοφορίας. Την τελευταία ειδικότερα δεκαετία, ο τομέας των στερεών αποβλήτων, πέρα από πεδίο άθλησης υψηλών κερδών για κατασκευαστικούς ομίλους που εμπλέκονται στην κατασκευή και τη λειτουργία τους, τέτοιων μονάδων και σχετικών έργων, έχει αναδειχθεί και σε σημαντικό παράγοντα υποβοήθησης της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση της εξάρτησής της καπιταλιστικής οικονομίας από εξωτερικές πηγές σε ενέργεια και πρώτες ύλες. Η προώθηση των εναλλακτικών καυσίμων από απορρίμματα μαζί με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συμμετέχουν στην όσο δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή της απεξάρτηση από δυνάμεις όπως είναι η Ρωσία, έχοντας πάντα υπόψη μας τον φόντο στους ενδυνόμενους υπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Η ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών από χαρτί, συσκευασίες, πλαστικά, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικές συσκευές κτλ. Αποσκοπεί στην παροχή των ευρωπαϊκών μονοπωλίων με εντός εισαγωγικών εγχώριες πρώτες ύλες. Παράλληλα, φυσικά, αναπτύσσονται και κερδοφόροι κλάδοι που δραστηριοποιούνται στους διάφορους κλίκους αυτής της αλυσίδας. Δυνητικά, στόχος είναι να μην πετιέται τίποτα. Υλικά, ενέργεια που ειστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ανακυκλώνονται και να ξαναμπούν στην παραγωγική διαδικασία, όχι απλά βγάζοντας από τη μήγα αξίκη, αλλά και επιπλέον κέρδος από τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτές οι κατευθύνσεις έχουν αποτυπωθεί στο 8ο και 7ο περιβαλλοντικό πρόγραμμα δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν το υποχρεωτικό πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη. Σε αυτά έχουν τεθεί προτεραιότητες για την αξιοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, συμπεριλαμβανομένης και της διαχείρισης των απορριμμάτων, ως μοχλό ανάπτυξης της καπιταλιστικής οικονομίας και σε αυτά τα πλαίσια είναι που χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά όροι όπως βιώσιμη ανάπτυξη, πράσινη ανάπτυξη, αηφόρος ανάπτυξη κτλ. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, αυτά προβλήθηκαν και αξιοποιήθηκαν ως τρόπος για να βρεθεί διέξοδος σε λιμνάζοντα κεφάλαια να ανοίξουν νέες αγορές. Στα παραπάνω συμπυκνώνεται και προωθείται η λεγόμενη κυκλική οικονομία, η οποία περιγράφεται ως ο τρόπος για την επίτευξη υποτίθεται οικονομιών, κοινωνιών και πόλεων μηδενικών αποβλήτων. Η τελευταία, αυτή εδώ πέρα μέσα εννοούν στην ουσία, τη γενίκευση της χρησιμοποίησης της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων για την ανάκτηση ενέργειας και υλικών. Η ανάκτηση ενέργειας επιτυγχάνεται με την καύση απορριμμάτων, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως. Οι παραπάνω κατευθύνσεις έχουν αποτυπωθεί ήδη σε σχετική οδηγία του 2008, έχουν συμπεριληφθεί το 2012 από την κυβέρνηση Πασόκου Μουδού Λάος και την κυβέρνηση Παπαδήμου στην Εθνική Νομοθεσία Αυτούσιες, ενσωματώθηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων το 2015, ο οποίος αποτέλεσε και τη βάση για να κατέβουν αυτές οι κατευθύνσεις και παρακάτω στον περιφερειακό σχεδιασμό, ανάμεσά τους τα γνωστά ΠΕΣΔΑ, ανάμεσα και το ΠΕΣΔΑ Κεντρικής Μακεδονίας. Και αυτά να εξειδικευτούν ακόμα περισσότερο όπου γίνεται και όπου συμβαίνει με την υλοποίηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων από τους Δήμους. Οι γενικά χαμηλές επιδόσεις της Ελλάδας καθιστούν ανέφικτο το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάκτηση σε αυτό το επίπεδο, σε αυτά που είπαμε κατά 50%, και έχει σταλεί ήδη μια προειδοποιητική επιστολή που αναμορφώνει αυτούς τους στόχους προς τα πάνω και τους υπεκτείνει προς το μέλλον. Με βάση στοιχεία του 2017, φαινόταν ότι στην Ελλάδα το 82% των στερεών απορριμμάτων οδηγείται στις χωματερές, ανακυκλώνεται το 17% και το 2% κομποστοποιείται. Παρ' όλα αυτά όμως, ο τζίρος της αγοράς ανακύκλωσης και όλης αυτής της διαχείρισης εκτιμιόταν στο 1 δις ευρώ του χρόνου. Έχοντας υπόψη μας αυτή τη μεγάλη εικόνα, μπορούμε να δούμε και αλλιώς και ορισμένες εξελίξεις. Για παράδειγμα, η νέα πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Πράσινο New Deal, χαρακτηρίζοντάς το επιτακτική οικονομική πολιτική μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. Δήλωσε την πρόθεσή της να το χρηματοδοτήσει με ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 1,1 τρισεκατομμυρίων ευρώ με στόχο τέτοιου τύπου φιλοπεριβαλλοντικού επενδύσεις, εντός εισαγωγικών, το βάζουμε, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και όλη αυτή η πολιτική να ξέρει να έχουμε υπόψη μας ότι επεκτείνεται στο σύνολο σχεδόν της οικονομίας και αφορά εκτός από την παραγωγή ενέργειας και τη διαχείριση απορριμμάτων, τις μεταφορές, τον πρωτογενού τομέα, την εξοικονόμηση ενέργειας από τα κτίρια κτλ. Το ύψος αυτών των κονδυλίων το οποίο έχει εξεγγελθεί είναι εξαπλάσιο από το αντίστοιχο της προηγούμενης περίοδου. Μιλάμε δηλαδή για ένα αναμενόμενο πάρτι κερδών για τα μονοπόλια
και από την άλλη φαίνεται και η ιδιαίτερη βαρύτητα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το τομέα. Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχοντας πάρει τη σκητάλη από το ΣΥΡΙΖΑ, εξήγηλε τη συνέχιση και εμβάθυνση αυτού του σχεδιασμού στη διαχείριση απορριμμάτων. Αξιοποιώντας ακριβώς το γεγονός ότι έχει ανακοινωθεί ότι είναι πίσω η Ελλάδα σε αυτούς τους στόχους, ανακοίνωσε την προώθηση ΣΔΙΤ για τη διαχείριση απορριμμάτων αξίας 700 εκατομμυρίων ευρώ. Εδώ πέρα πρέπει να θυμηθούμε βέβαια ότι τα ίδια έκανε εκεί η προηγούμενη κυβέρνηση, έχοντας προχωρήσει σε συμβάσεις ΣΔΙΤ ύψους 230 εκατομμυρίων ευρώ. Η διαχείριση απορριμμάτων ήταν και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στην πρόσφατη συνάντηση της ελληνικής με την γερμανική κυβέρνηση τον Αύγουστο του 19. Στο ταξίδι που έκανε εκεί πέρα ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Στη συνάντηση τέθηκαν, μεταξύ άλλων, θέματα για τα οποία έχουν επιδείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γερμανικά μονοπόλια, που ήταν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα απορρίμματα. Πώς υλοποιούνται όμως γενικά αυτά στην περιοχή μας? Κύριος φορέας διαχείρισης απορριμμάτων στην Κεντρική Μακεδονία είναι ο Φόδος Κεντρικής Μακεδονίας. Μέλη του είναι όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας και έχει την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων της περιφέρειας σύμφωνα με τον περιφερειακό σχεδιασμό, το ΠΕΣΔΑ. Στις αρμοδιότητές του είναι η λειτουργία, η διαχείριση των ΧΙΤΑ, των ΣΜΑ, η αποκατάσταση των ΧΑΔΑ και η λειτουργία ορισμένων ΚΔΑΗ, κέντρα διαλογής δηλαδή ανακυκλώσιμων υλικών. Σε επίπεδο περιφέρειας προχωράει επίσης η υλοποίηση των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων. Αναφερόμαστε στη ΜΕΑ ΣΕΡΟ, τη ΜΕΑ του δυτικού τομέα της περιφέρειας, για την οποία ο ΦΟΣΑ έχει ζητήσει την έκθεση να προχωρήσει με ΣΔΙΤ, και τη ΜΕΑ ανατολικού τομέα, στον Άγιο Αντώνιο του Δήμου Θέρμης. Η ΜΕΑ ΣΕΡΟ έχει ήδη καταστηγαπιστεί και λειτουργεί, έγινε με ΣΔΙΤ, κόστησε 36 εκατομμύρια ευρώ και ανάδοχος είναι η σύμπραξη της Τρακά, της Αρχιρόδων και της ΕΝΦΙΤΕΚ. Η ΜΕΑ ανατολικού τομέα θα επεξεργάζεται το 36% των σύμμικτων απορριμμάτων του Δήμου Καλαμαριάς, Σπηλαίας Κορτιάτη, Θερμαϊκού Θέρμης, το 40% του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και απορρίμματα και υπολείμματα από ΚΔΑΗ, από την Χαλκιδική κτλ. Στα πλαίσια αυτού του έργου προτείνεται η υλοποίηση γραμμής παραγωγής απορριμματογενούς καυσίμου SRF-RDF, για την απορρόφηση του οποίου, όπως γνωρίζουμε, έχουν εκφράσει ήδη ενδιαφέρον οι βιομηχανίες Τιτάν και Χάλιψ, και όπως επίσης ξέρουμε, και είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ, η εξέλιξη αυτή εδώ πέρα επαναφέρει στο προσκήνιο την επικίνδυνη καύση σκουπιδιών, έστω και με αυτή την επεξεργασμένη μορφή, έχει προκαλέσει ήδη τις αντιδράσεις εργαζομένων και κατοίκων της Θεσσαλονίκης. Η ΜΕΑ δυτικού τομέα που προβλέπεται να κατασκευαστεί, προβλέπεται να είναι μεγαλύτερη από τις δύο προηγούμενες. Αναφέρεται ότι θα είναι το μεγαλύτερο έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα και θα δέχεται απορρίμματα από το 65% του πληθυσμού της περιφέρειας. Επίσης, δηλώνεται ότι τα υπολείμματα της επεξεργασίας θα μπορούν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ενεργειακά. Παράλληλα σε αυτά, προχωράνε και άλλες μονάδες για τα βιοαπόβλητα, για τα απόβλητα δηλαδή κουζίνας, κλαδέματα κήπων κτλ., τα οποία αναμένεται να κατασκευαστούν, να αρχίσουν να κατασκευάζονται το 2020 και ίσως χωροθετηθούν δίπλα στους ΧΙΤΑ ή κοντά στις ΜΕΑ. Παράλληλα και γύρω από το ΦΟΔΣΑ δραστηριοποιούνται και μια σειρά από τα λεγόμενα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Πρόκειται για ανώνυμες εταιρείες κατά κύριο λόγο, στις οποίες συνενώνονται ως μέτοχοι βασική παραγωγή αποβλήτων κάθε κλάδου. Συνάπτουν συμφωνίες με τους ΟΤΑ και το ΦΟΔΣΑ για διαχείριση των αποβλήτων σε ανταποδοτική βάση, και αυτό είναι κυρίως στο κομμάτι της ανακύκλωσης και της ανάκτησης. Είναι οι γνωστές ελληνική εταιρεία αξιοποίησης ανακύκλωσης, η ανακύκλωση συσκευασιών, η ΑΦΗΣ, τις βλέπουμε και στις διαφημίσεις. Στην ανακύκλωση και ανάκτηση υλικών και ενέργειας δραστηριοποιούνται επίσης και επιχειρήσεις μεγάλων που ανήκουν σε μεγάλους επιχειρηματικούς μονοπωλιακούς όμιλους της χώρας, όπως είναι η Φόρος της Ιδενόρ, ο Ηλέκτορ του Άκτορα και παράλληλα φυσικά ιδιωτικά ΚΔΑΗ με άθλιες συνθήκες εργασίας. Η στρατηγική σύμβλεψη των αστικών κομμάτων που υποτάσσει τη διαχείριση των απορριμμάτων στην καπιταλιστική κερδοφορία έγινε ιδιαίτερα εμφανής την τελευταία δεκαετία μέσα στις συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την ανεμική ανάκαμψη που ακολούθησε. Σε όλη τη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας ο ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα υπερασπίζεται την επιχειρηματική δραστηριότητα στη διαχείριση των απορριμμάτων ως συστατικό στοιχείο της ανάκαμψης της ελληνικής καπιταλιστικής οικονομίας. Επί των ημερών του άλλωστε αναθεωρήθηκαν τα ΠΕΣΔΑ, με τις παραπάνω κατευθύνσεις να εμβαθύνονται και να εξυγχρονίζονται σε αυτή την κατεύθυνση, προωθώντας ακόμα περισσότερο τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κυκλική οικονομία. Είναι χαρακτηριστική η υποστήριξή του στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καύση τέτοιων εναλλακτικών καυσίμων, ο RDF, στη τσιμεντοβιομηχανία. Επιχειρηματολογεί ότι αποτελεί στοιχείο ορθής πολιτικής διαχείρισης αποβλήτων, ότι μειώνει υποτίθεται τους ρήπους σε σύγκριση με τα συμβατικά καύσιμα, βελτιώνει την παραγωγικότητα, μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και ενισχύει στηρίζει την εργασία στον κλάδο. Όλα αυτά έχουν υποστηριχθεί και με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή για την υπόθεση Αγέτ Λαφάρ στο Βόλο και όπως έχουν έρθει και στην επιφάνεια με τις κινητοποιήσεις και τις αντιδράσεις και τους αγώνες των κατοίκων εκεί πέρα και την παρέμβαση του κόμματος.
Ο ΣΥΡΙΖΑ αναβάθμισε τον ρόλο των ιδιωτών και των ΣΕΦ στη διαχείριση απορριμμάτων και στην ανακύκλωση. Σήμερα δίνει μάχη πιστοφυλακής, προσποιούμενος ότι δεν κυβέρνησε και ταυτόχρονα στρέφει την προσοχή μακριά από την ουσία του ζητήματος, την οποία συμφωνεί με τη Νέα Δημοκρατία. Για παράδειγμα, η παράταξή του στην περιφέρεια για το ζήτημα της ΜΕΑ Ανατολικού τομέα δεν τοποθετείται για το ζήτημα του απολυματογενούς καυσίμου, αλλά σκιαμαχεί ζητώντας από το ΦΟΔΣΑ να αποσαφηνίσει ότι το έργο δεν θα γίνει με ΣΔΙΤ, επειδή υποτίθεται έτσι υποσχέθηκε η προηγούμενη κυβέρνηση και να τηρηθεί δέσμευση, κάνοντας με αυτόν τον τρόπο, δίνοντας την εντύπωση, πως το λένε, ότι έχει επιλεκτική μνήμη, καθώς επί των ημερών του προωθήθηκαν τουλάχιστον τρία τέτοια ΣΔΙΤ, αναφέρθηκε η ΜΕΑ ΣΕΡΟ, και ένα μεγάλο τέτοιο αντίστοιχο έργο είναι η ΜΕΑ Υπήρου, στην οποία εμπλέκεται η ΤΕΡΑ Ενεργειακή. Η νέα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στην ίδια ρότα και ορμητικά όπως και στα υπόλοιπα ζητήματα, εξήγηλε την ολοκληρωμένη υποτίθεται διαχείριση απορριμμάτων, που δεν φαίνεται να είναι τίποτα άλλο αυτό το πράγμα από απλώς ένα άλλο όνομα για την ίδια ακριβώς πολιτική. Δεν αμφισβητεί ούτε στο ελάχιστο όσα έχουν νομοθετηθεί και υλοποιηθεί, αντίθετα ασκεί κριτική στην προηγούμενη κυβέρνηση για ιδεολειψία, που εμπόδισε την αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οξύνει την επίθεση απέναντι στο λαό σε αυτό το μέτωπο με την εξαγγελία των ΣΔΙΤ και τη διαχείριση των υπορριμμάτων. Στην ίδια ρότα και στα ίδια πλαίσια υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ κινείται και η διοίκηση της ΔΙΚΟΣΤΑ, που ακόμα και πριν τις περιφερειακές εκλογές θα υπερασπιζόταν για τη συμβολή τους στην ανάδειξη της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε μια πράσινη περιφέρεια. Αντίστοιχα, οι θέσεις των διοικήσεων των Δήμων της περιφέρειας δεν θα διαφοροποιούνται παραπάνω από τα παραπάνω. Μάλιστα, ορισμένες όλο το προηγούμενο διάστημα υπερθεμάτιζαν σε ό,τι αφορά την αυστηρότερη και γρηγορότερη εφαρμογή μέτρων για να πιαστούν οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ίδια γραμμή πλεύσης κινείται η προβολή των ΚΙΝΣΕΠ και της λογικής κοινωνικής οικονομίας στη διαχείριση των απορριμμάτων. Τέτοιες λογικές έχουν σωματωθεί στις ευρωπαϊκές οδηγίες και φυσικά στα ΠΕΣΔΑ. Στα πλαίσια αυτού του ρεύματος, αναπαράγεται η αντίληψη των απορριμμάτων ως εμπορεύματος και πόρου για την παραγωγή στα πλαίσια του καπιταλισμού, η άποψη ότι είναι αγαθό και περιουσιακό στοιχείο των πολιτών και γι' αυτό δεν πρέπει να χαρίζεται χωρίς ανταποδοτικό όφελος. Προβάλλεται ότι η ανακύκλωση μπορεί να είναι επικερδής και ότι η βιομηχανία διαχείρισης απορριμμάτων είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Προπαγανδίζει ουσιαστικά τον ανταποδοτικό χαρακτήρα στη διαχείριση των απορριμμάτων με προτάσεις όπως η επιβράβευση με χαμηλότερα δημοτικά τέλη σε όσους είναι συνεπείς και ανακυκλώνουν. Συντρόφοι και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι σύνθετο. Ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής οξύνει τα προβλήματα αυτά με διαφορετικό τρόπο σε κάθε φάση. Καταρχήν, στα πλαίσια της αναρχίας της παραγωγής, διατίθεται στην αγορά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να μην πουληθούν, διωγγώνοντας έτσι τον όγκο των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων ευθυγραμμίζεται σε κάθε φάση με τους γενικούς στόχους των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους συλλογικού καπιταλιστή με κριτήριο πάντα την κερδοφορία τους. Για δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, η διαχείριση των σκουπιδιών των απορριμμάτων ήταν πρακτικά ανύπαρκτη. Το κεφάλαιο, αποζητώντας το μέγιστο δυνατό ποσοστό κέρδους, δρούσε ανεξέλεκτα, λαιλατώντας φυσικούς πόρους, μολύνοντας. Οι εικόνες των χωματερών είναι ακόμα πρόσφατες, ενώ τεράστια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και στο Σχοιτά, με πιο χαρακτηριστικό αυτό της χωματερής της φυλής στην Αττική. Όσο θεωρούνταν φθηνότερη λύση των χωματερών και δεν είχαν αναπτυχθεί τεχνολογίες ανάκτησης και παραγωγής ενέργειας, επιλεγόταν αυτή και όχι νέες κατευθύνσεις. Μόνο από τη στιγμή που οι επιπτώσεις τέτοιων πρακτικών φάνηκε ότι μπορεί να αρχίσουν να δημιουργούν εμπόδια στην κερδοφόρο διέξοδο τμήματων του κεφαλαίου που κινδύνευαν να λιμνάσουν, άρχισε η σχετική συζήτηση, αλλά και πάλι μέσα στα ίδια πλαίσια του ίδιου τρόπου παραγωγής και από τη σκοπιά πώς αυτός θα υποστηριχτεί. Το πραγματικό περιεχόμενο της βιώσιμης ή αηφόρου ανάπτυξης κτλ. Είναι η αναζήτηση τρόπων κερδοφορίας πάνω στα προβλήματα που ο ίδιος ο καπιταλισμός δημιουργεί. Υπάρχουν τμήματα του κεφαλαίου που βλέπουν όλα αυτά τα πράγματα ως ευκαιρίες για επιπλέον επενδύσεις και κερδοφορία. Αυτή η λογική διαπερνά την περιβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της οποίας είναι και η διαχείριση απορριμμάτων. Η πράσινη οικονομία που προωθείται στο δρόμο της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής αποσκοπεί στο άνοιγμα νέων επενδυτικών πεδίων για τα μονοπόλια, για γρήγορα και μεγάλα κέρδη, υποτάσσει την ανάπτυξη των περιβαλλοντικών επιστημών και τεχνολογιών σε αυτόν τον σκοπό. Στο επίκεντρο των ευρωνασιακών επιδιώξεων βρίσκεται η επικράτηση των ομίλων της, στον ανταγωνισμό τους αντίστοιχους των ΗΠΑ Κίνα-Ρωσίας και ειδικά στο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικό πλεονέκτημα με την ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών. Το όραμα για τα μηδενικά απόβλητα είναι ανέκτητο στα πλαίσια του καπιταλισμού, καθώς αυτό είναι η αναρχία της παραγωγής και η νίκη του κέρδους ως σκοπός παραγωγής, θα γεννούν συνεχώς παρεκκλήσεις. Από τη στιγμή που διαχείριση απορριμμάτων γίνεται με σκοπό το κέρδος, από την πώληση εμπορευμάτων από ανακτημένα υλικά, τίποτα στα πλαίσια του καπιταλισμού δεν μπορεί να διασφαλίσει αυτά, ότι αυτά, για παράδειγμα το RDF, δεν θα μείνουν απόλυτα όπως χιλιάδες άλλα εμπορεύματα, ιδιαίτερα σε περίοδους κρίσης, οξύνοντας ακόμα περισσότερο το ήδη υφιστάμενο πρόβλημα.
Οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ για κατασκευή και λειτουργία των ΜΕΑ, ΜΕΣΔΙΤ, ΚΑΒΣ κτλ. Αποτελούν ένα μεγάλο δώρο στους μονοπωλιακούς ομίλους. Είναι μεγάλα κατασκευαστικά έργα που, στη λειτουργία τους, που για τη λειτουργία τους θα έχουν έσοδα από τα τέλη εισόδου που θα καταβάλουν οι Δήμοι με βάση το τονάς των απορριμμάτων που θα διαθέτουν προς επεξεργασία και από την πώληση των εμπορευμάτων που θα παράγονται από ανακυκλωμένα υλικά. Οι διοικήσεις των κατασκευαστικών ομίλων επισημαίνουν διαρκώς το στόχο για περαιτέρω επέκταση στους τομείς των παραχωρήσεων της ενέργειας των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, κέρδη θα υπάρχουν και για τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν φθηνή πρώτη ύλη που προέρχεται από την ανακύκλωση, τα εργοστάσια που παράγουν ενέργεια, αλλά και τις τσιμεντοβιομηχανίες που θα το έχουν ως φθηνό διαθέσιμο καύσιμο. Κωδικοποιώντας ορισμένα ζητήματα για τις ΜΕΑ, μπορούμε να πούμε τα εξής. Ότι η κατασκευή και η λειτουργία του ΜΕΣΔΙΤ είναι απευθείας στήριξη των μονοπωλιακών ομίλων. Ότι πιέζουν στην κατεύθυνση της άξησης των δημοτικών τελών με τα τέλη εισόδου αυτά, το gate fee, παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης ότι όταν θα γίνονται οι διαγωνισμοί αυτοί, βασικό οικονομικό κριτήριο της επιλογής του αναδόχου θα είναι το χαμηλότερο gate fee, πρακτικά αυτό δεν μπορεί να είναι τόσο χαμηλό ώστε να μην διασφαλίζει τα κέρδη για την επιχείρηση. Η λειτουργία των ΜΕΑ στην πραγματικότητα λειτουργεί αντίθετα στην ανακύκλωση. Μόνο έμεσα συμβάλλει στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων, τα οποία κατευθύνονται σε χιτά και χιτή, γιατί στοχεύει στην παραγωγή εμπορευμάτων τα οποία μπορούν να μένουν αδιάθετα. Συνδέονται αδιάρρηκτα με την παραγωγή απορριμματογενών εναλλακτικών καυσίμων, δηλαδή με τον καρκινογόνα καύση σκουπιδιού. Η καύση του SRF-RDF προκρίνεται ως η πιο γρήγορη και κερδοφόρα ενεργειακή αξιοποίηση ανακυκλώσιμων υλικών. Η ανάγκη απορριμμάτων πρώτων υλών για την παραγωγή του έρχεται σε αντίθεση με την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, επειδή τα συστατικά του είναι το χαρτί και ορισμένα πλαστικά, τα οποία θα εκτρέπονται από την ανακύκλωση για να καούν αργότερα. Όπως αναφέρθηκε, απελευθερώνει επικίνδυνους ρήπους και επιπλέον παράγει ένα νέο στερεό απόβλητο, τέφρα, στάχτη, που η επεξεργασία της και τα γλυκίδες διάθεση είναι δυσκολότερη, είναι διαφορετική. Γεννάει δηλαδή ένα καινούριο πρόβλημα. Αυτό όμως είναι αμεληταίο μπροστά στην κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το ζήτημα, όπως ο ορυπαίνων πληρώνει, την κρυμμένη ευθύνη του παραγωγού, το πληρώνω όσο πετάω, το ειδικό τέλος ταφής ή περιβαλλοντική εισφορά, όπως θα μετονομαστεί, είναι στην πραγματικότητα εργαλεία τα οποία βοηθούν στην εδραίωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη διαχείριση απορριμμάτων και στη μετάθεση του βάρους στους εργαζόμενους και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Για παράδειγμα, αν και οι μονοπωλιακοί όμιλοι είναι μεγαλύτεροι ρηπαντές και παραγωγή απορριμμάτων, η εφαρμογή των παραπάνω αρχών εξασφαλίζει την απαλλαγή τους από οικονομικά βάρη και ευθύνες μέσα από τη συμμετοχή τους σε αυτά που αναφέρουμε πριν, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης. Και όλα αυτά στα πλαίσια της αρχής της διευρυμένης ευθύνης παραγωγού, καθώς έτσι θεωρείται ότι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους. Κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει για το λαό, που πληρώνει προκαταβολικά μέσω των δημοτικών τελών, των τιμών των προϊόντων, των διάφορων άλλων τελών και προστήμων, όπως αυτό για τη χρήση της πλαστικής σακούλας. Πρόκειται για κατεύθυνση που θα ενισχυθεί όσο θα τίθεται σε εφαρμογή μέτρα ελέγχου ανακύκλωσης, ακόμα και σε ατομικό επίπεδο, που θα έρχονται με φιλοπεριβαλλοντικό μανδύα και θα συνοδεύουν άλλες εξελίξεις, όπως για παράδειγμα τη συλλογή οικιακών υπορριμμάτων για να τροφοδοτηθούν οι νέες μονάδες επεξεργασίας βιοαποβλήτων που θα ανήκουν σε επιχειρηματικούς ομίλους. Ένα άλλο σημαντικό ζήτημα, στοιχείο, είναι ότι σε μεγάλο βαθμό επιχειρείται να περάσει ως αντίληψη το ζήτημα της ατομικής ευθύνης. Γιατί δεν ανακυκλώνεις, γιατί χρησιμοποιείς πλαστικές σακούλες, γιατί εκτυπώνεις το σχολείο και τη σχολή, γιατί μαγειρεύεις περισσότερο από όσο τελικά τρως, γιατί υπερκαταναλώνεις. Πρόκειται για προκλητική επιχείρηση μετατόπισης της ευθύνης από τα μονοπόλια και τις κυβερνήσεις, στους εργαζόμενους και τις λαϊκές οικογένειες. Η μονομέρεια με την οποία τίθεται το ζήτημα το καθιστά στοιχείο προπαγάνδας του κεφαλαίου, που εκμεταλλεύεται την υπεύθυνη στάση απέναντι στην ανακύκλωση και διαχείριση απορριμμάτων από τα λαϊκά νοικοκυριά, την επιθυμία των εργαζόμενων και των υπόλοιπων λαϊκών στρωμάτων να μην πνίγονται από τα σκουπίδια και τα επικίνδυνα απόβλητα. Στοχεύει στη μετατροπή τους σε υποστηρικτές των σχεδίων για την κερδοφορία και τη διόρυνση της εξουσίας των μονοπωλιακών ομίλων. Στον αντίποδο αυτής της πολιτικής, το ΚΚΕ προβάλλει τη θέση ότι η προστασία του περιβάλλοντος προς όφελος του λαού προϋποθέτει ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης. Ο πλανήτης κινδυνεύει από την ίδια την καπιταλιστική ανάπτυξη συνολικά και γι' αυτό και η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος είναι αδύνατη κάτω από τις συνθήκες της κυριαρχίας των εκμεταλλευτικών σχέσεων παραγωγής. Γι' αυτό και η διαχείριση των απορριμμάτων δεν μπορεί να αφαιθεί στα χέρια των καπιταλιστών, αλλά να γίνει στοιχείο της πάλης του εργαζόμενου λαού για την εργατική εξουσία, την ανατροπή των μονοπωλίων και των περιληστικών ενώσεων που τα υπηρετούν. Με την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου και το ξερίσμα της λειτουργίας οικονομίας με γνώμονα το καπιταλιστικό κέρδος, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για αυτόν τον ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, τη σοσιαλιστική οικοδόμηση. Στο γόνιμο έδαφος των σοσιαλιστικών σχέσεων παραγωγής, της κοινωνικής ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής, της εργατικής εξουσίας, όπου όλες οι αποφάσεις για το τι θα παραχθεί, πώς και πόσο, πού και πότε, θα λαμβάνονται με γνώμονα την κοινωνική ευημερία,
μπορεί η διαχείριση απορριμμάτων να γίνεται προς όφελος της εργατικής τράξης και του λαϊκού στρωμάτου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να αξιοποιηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω η σχετική επιστημονική γνώση και τεχνολογία με στόχο την εξάλληψη του κινδύνου για τον άνθρωπο και το περιβάλλον και όχι για την καπιταλιστική κερδοφορία. Η κοινωνικοποιημένη παραγωγή και ο κεντρικός επιστημονικός σχεδιασμός της, ο εργατικός έλεγχος σε όλα τα επίπεδα, καθορίζοντας τα πλάνα παραγωγής αγαθών μετά από τη διάγνωση των κοινωνικών αναγκών και μακριά από την αρχή της προγραμματισμένης αχρήστευσης που διέπει ένα μεγάλο μέρος της καπιταλιστικής παραγωγής, θα εξασφαλίζουν καταρχήν την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων, ανοίγοντας νέες δυνατότητες για το σχεδιασμό της αποτελεσματικής διαχείρισής τους. Συνδυασμένα και σε ευρεία κλίμακα και χωρίς την επιβάρυνση των λαϊκών νοικοκυριών, μπορεί να προωθηθεί η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή. Ξεχωριστά ρεύματα διαφορετικών τύπων αποβλήτων και του οργανικού κλάσματός τους με κομποστοποίηση. Η αξιοποίηση υφιστάμενων τεχνολογιών και η ανάπτυξη νέων δίνει διαφορετικού τύπου όθηση στην επαναχρησιμοποίηση προϊόντων, συσκευασιών κτλ. Στα πλαίσια της λαϊκής οικονομίας. Το μέρος των αποβλήτων που δεν υπόκειται σε επεξεργασία και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας οδηγούνται σε χιτάχυτη, οι οποίοι χωροθετούνται με συνδυασμένα επιστημονικά κριτήρια μέσα από μια διαδικασία απαλλαγμένη από διέξοδα. Τα οποία δημιουργεί η εμπορευματοποιημένη γη και ο καθορισμός χρήσεων βασικά με κριτήριο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορούν να εξασφαλιστούν σύγχρονοι όροι για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή, διαχείριση, επεξεργασία και ανακύκλωση των απορριμμάτων, απόλυτη προτεραιότητα και τη μείωση ως εξάλληψη των κινδύνων που αφορούν την ασφάλεια και η υγιεινή για τους εργαζόμενους σε όλη την αλυσίδα. Δίνεται όθηση στον περιορισμό της χειρονακτικής εργασίας με την αξιοποίηση τεχνολογιών αυτόματης συλλογής, απορριμμάτων, μηχανοποιημένης διαλογής εγκαταστάσεις κτλ. Με μείωση του κόστους του χρόνου εργασίας, συγχωρείτε, και τη λήψη ειδικών μέτρων για την παραγωγή της υγείας των εργαζομένων. Όλα τα απαραίτητα έργα γίνονται από ενιαίο κρατικό φορέα κατασκευών που θα λειτουργεί στα πλαίσια του κεντρικού σχεδιασμού. Συγκροτείται επίσης ενιαίος δημόσιος φορέας για τη διαχείριση όλων των υποδομών που λύνει συνδυασμένα ζητήματα χωροθέτησης, ανακύκλωσης, τελικής διάθεσης κτλ. Είναι συνδεδεμένος με τη βιομηχανία. Παράλληλα, μπορεί να εξασφαλιστεί οργάνωση επαρκούς και σύγχρονα εξοπλισμένου προσωπικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου, απαλλαγμένο από συμφέροντα, κέρδη και νομοθεσία προσαρμοσμένη στην ανάγκη του κεφαλαίου. Μπορεί να υπάρχει ανάπτυξη της έρευνας πάνω στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων που θα διεξάγεται σε πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, απευθείας συνδεδεμένα με τις κοινωνικές ανάγκες και όχι με μονοπωλιακούς ομίλους, ανάπτυξη τεχνολογιών για τη μείωση των βιομηχανικών αποβλήτων. Για να ανοίξει όμως αυτός ο ελπιδοφόρος δρόμος, θα πρέπει και η αγανάκτηση και η σημερινή αγώνα της εργατικής τάξης των λαϊκών στρωμάτων, των νέων των εργατικών λαϊκών οικογενειών, να σημαδέψουν τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του. Που θυσιάζει λαϊκά δικαιώματα στο βωμό του κέρδους, αποτελεί την αιτία όξυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, της χειροτέρευσης της ζήτησης της ζωής. Χρειάζεται η αποφασιστική καταδίκη της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεών της. Του συνόλου των κομμάτων που στηρίζουν τα συμφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Σήμερα, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το ΚΚΕ, οι κομμουνιστές που δρούμε καθημερινά και πολύ μορφά μέσα στο κίνημα, προβάλλουμε ένα ριζοσπαστικό πλαίσιο ετοιμάτων για άμεση διεκδίκηση και πάλι, με πορματοπίδα το ποιος θα διαχειριστεί τα απορρίμματα, με ποιον τρόπο και για το όφελος πιανού. Λέμε λοιπόν όχι στην παραγματοποίηση και ιδιωτικοποίηση διαχείριση των απορριμμάτων. Λέμε ναι στην υλοποίηση και λειτουργία φορέων ανακύκλωση επεξεργασία και τελική διάθεση από δημόσιο φορέα. Να μην γίνεται καμία μετακίνηση του κόστους, όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη τοποθέτηση της όλης διαχείρισης και της λειτουργίας αυτών των εγκαταστάσεων με κανέναν τρόπο έμεσα ή άμεσα στις πλάτες του λαού. Παλεύουμε για απόλυτη διασφάλιση όλων των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς διαχείρισης αποβλήτων, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, ουσιαστική ενίσχυση του αριθμού εξοπλισμού και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας με το δημόσιο. Διεκδικούμε ειδικά μέτρα για τους εργαζόμενους στα ΚΔΑΗ και τις εταιρείες ανακύκλωσης μισθολογικά, αλλά και για να αναβάθμιση των όρων της υγιεινής και ασφάλειας. Να μην εφαρμοστούν οι προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ, που περιλαμβάνει εκτός των άλλων κατασκευή των μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και την καύση απορριμματογενούς καυσίμων που θα παράγεται εκεί. Να μην υπάρχει καμία σκέψη για την καύση του SRFRDF πουθενά, εντός ή εκτός αστικού ιστού. Αντίθετα, ζητάμε χρηματοδότηση και ενίσχυση στον αντίποδα της παρυχηλής χρηματοδότησης στον πανάκριβο ΜΕΑ. Στην κατεύθυνση της πρόληψης της παραγωγής απορριμμάτων, της πρόθεσης της ανακύκλωσης στην πηγή, με διαλογή στην πηγή, τη χρηματοδότηση για τον έλεγχο της λειτουργίας και τα απαραίτητα μέτρα για όλους τους σχετά. Με την απαραίτητη αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν και στην περιοχή μας, όπως για παράδειγμα Έδεσα και Κατερίνη. Ειδική μέλημνα για τις χωματερές, τους χώρους ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, για την ουσιαστική αποκατάστασή τους, με χρηματοδότηση από κεντρικούς δημόσιους πόρους. Η αναγκαιότητα και της κατασκευής σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων να κρίνεται καθορισμένα και με συνδυαστικά κριτήρια.
να γίνει ο αναγκαίος έλεγχος για την επίλυση των προβλημάτων στους ΜΑΕΦ Καρπίας Φίνικα που αναφέρθηκε και προηγουμένως, να υπάρξει καθορισμός κριτηρίων καταλληλότητας χωροθέτησης ένα είδος εγκατάστασης με σαφή, δεσμευτικά και γνωστά από τα πριν κριτήρια αποκλεισμού των υποψήφιων χώρων. Οι όψεις αντιστατικές παροχές πέρα των οικισμών ειδήμων που θα γίνονται λειτουργία διαφόρων τέτοιων μονάδων να είναι κατά στην κατεύθυνση της πρόσθετης προστασίας της υγείας των κατοίκων και του περιβάλλοντος και μέτρων χωροταξικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισής τους. Τελευταίο, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να υπάρχει μέρημνα και έλεγχος για τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, ιδιαίτερα των βιομηχανικών, λόγω της ποσότητάς τους και της διαπιστωμένης ασυνδοσίας των παραγωγών τους. Το κεφάλαιο να καλύπτει το σύνολο του κόστους για τις μελέτες, την υλοποίηση και λειτουργία των παραπάνω, το σύμφωνα με τα πάρω, παραπάνω σχετικών έργων για αυτό το πράγμα. Αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο καταθέτει το ΚΚΕ, σε αυτή τη γραμμή σύγκρουσης καλεί και για αυτό το ζήτημα, με στόχο να ανοίξει η προοπτική για ένα πιο φωτεινό και ελπιδοφόρο μέλλον.